Παραμένουν τα προβλήματα στο χώρο της εκπαίδευσης στο νομό Ρεθύμνου με τους δασκάλους που έχουν προσληφθεί μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ να μην έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ από τον περασμένο Σεπτέμβριο και μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν η πληρωμή τους θα γίνει πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Είναι σε πρώτη εφαρμογή το συγκεκριμένο εργασιακό καθεστώς που έχετε να τρέψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το σύστημα της ορομιστίας που είχε καταντήσει να είναι ένα πολύ επιβαρυντικό εργασιακό καθεστώς για τους εκπαιδευτικούς. Είναι λοιπόν σε πρώτη εφαρμογή, σε πιλωτική εφαρμογή ο νέος αυτός θεσμός. Υπήρξε μια καθυστέρηση στην καταχώρηση των στοιχείων. Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες όλες που προβλέπονται, ούτως ώστε η πληρωμή τους να γίνεται από εδώ και πέρα ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Προσπαθούμε, οι προσπάθειες και οι δικές μου και οι παρεμβάσεις στους προϊσταμένους, στους διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι να ολοκληρωθεί στο δυνατόν γρηγορότερα. Την ίδια ώρα, χωρίς γυμναστές, παραμένουν τα τμήματα αθλητικής διευκόλυνσης από την αρχή του σχολικού έτους, με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης σήμερα, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τους διευθυντές της πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ρεθύμνου, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι θέσεις αυτές να καλυφθούν μέχρι την Παρασκευή. Κάποιες δομές της εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα σε αυτό που αναφέρεστε, τα σχολεία ΤΑΔΕΤΑΔ, ήταν αυτά στα οποία παρουσιάστηκε πρόβλημα στην πρόσληψη των γυμναστών και δημιουργήθηκε πρόβλημα τέλος πάντων στη λειτουργία τους. Έχει σταλεί συγκεκριμένη εγκύκλωση από το Υπουργείο Παιδείας, στην οποία θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις ώστε να γίνει η πρόσληψη των γυμναστών. Και εγώ, ως Περιφερειακός Διευθυντής, αυτό που φροντίζω είναι η πλήρης εφαρμογή της εγκυκλίου, που είναι και η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία των σχολείων αυτών. Αν ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταγραφής και των στοιχείων που μπαίνουν ως προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν τα σχολεία αυτά, η πρόσληψη των γυμναστών θα γίνει άμεσα. Ίσως και να γίνει μέχρι την Παρασκευή. Όσον αφορά στα κενά καθηγητών στο μουσικό σχολείο, ο Απόστολος Κλινάκης διευκρίνησε πως από την ενημέρωση που έχει ο ίδιος, οι διαδικασίες προσλήψεων έχουν δρομολογηθεί, χωρίς όμως κανείς να γνωρίζει πότε οι καθηγητές θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Υπήρξε μια καθυστέρηση συγκρότησης επιτροπής. Μπήκαν και εκεί κάποια κριτήρια που έπρεπε να έχουν μπει εδώ και πάρα πολύ καιρό και δυστυχώς αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην πρόληψη των αναπληρωτών. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στα μουσικά σχολεία. Αυτή την εικόνα έστω έχω εγώ.